Ε, τι γίνεται παιδιά, Wrestling News GR εδώ Όπως τα έχετε καταλάβει είμαι ο Reaper Και τώρα σας φέρνω τη σειρά WWE 13 News Greek Δηλαδή ελληνικά νέα για WWE αναλύονται από μένα αυτά τα νέα Το έκτο επεισόδιο της σειράς η οποία φαίνεται να σας αρέσει πάρα πολύ Ειδικά το τελευταίο επεισόδιο, το πέμπτο Είχε τα περισσότερα like από κάθε άλλο βίντεο στο κανάλι μου Σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό Μ' αρέσει πάρα πολύ που με στηρίζετε στα WWE 13 βίντεο, γι' αυτό και πιστεύω σας αρέσουνε. Φυσικά ανεβάζω και άλλα clip του Ordinary 13, είναι απλά αυτή η σειρά είναι μόνο για νέα. Ε, τα άλλα clip έχουν συνεντεύσει και διάφορα τέτοια, αλλά ας μην χρονοτριβούμε και ας περάσουμε στην αρχή τη συγκεκριμένου επεισοδίου. Στο επεισόδιο αυτό λοιπόν, στην αρχή θα ήθελα να μιλήσω για κάποια πράγματα σχετικά με τα roster, δηλαδή όπως σας έχω πει στο πρώτο ή δεύτερο επεισόδιο, 87 Superstars θα είναι στο παιχνίδι, στο κανονικό CD μόλις το αγοράσουμε, δεν θα είναι όλοι φυσικά... Ε, ανοιχτή την πρώτη φορά που θα παίξουμε. Κάποιοι θα πρέπει να ξεκλειδωθούν από το Attitude Era Mode, είτε από το Universe, είτε από δεν ξέρω εγώ τι. Και ε, ναι, συνολικά όμως το παιχνίδι θα διαθέτει 100 Superstars και Divas, που ε, οι 100 συμπληρώνονται μαζί με τα DLC, δηλαδή 13 Superstars ε, θα είναι DLC. Εμεί ξέρουμε του δύο από αυτού, του 13. Δηλαδή, μένουν ακόμα 11 κρυφοί. Ξέρουμε τον Τάιμερ Σάντο και την AJ. Επίση, να πω πω αυτή δεν είναι σίγουρα η εικόνα του μενού που θα γίνει στο WW13. Ε, αλλά πιστεύω πω πολύ πιθανό να είναι αυτή. Τέλο πάντων, α περάσουμε τώρα στο επόμενο πράγμα που θέλω να μιλήσω. Όπω σα ε, είχα πει στο προηγούμενο μου επεισόδιο για τα achievements και τα trophies για το PS3 και Xbox, αντίστοιχα, ε, ε, αποκαλύφθηκαν τα achievements λοιπόν από το DSU. Αυτά που σας είχα πει δεν ήταν όλα τα achievements, ήταν ένα μέρος από αυτά γιατί δεν τα ήξερα όλα εκείνη τη στιγμή. Τώρα ξέρω ακόμα περισσότερα, δεν θα τα πω σε αυτό το βίντεο, κάποια ήταν και στο WWE 12, δεν θα πω ξανά τα achievements. Θα πω τρία achievements τα οποία μου έκαναν εμένα αντίποση και θέλω να μιλήσω για αυτά. Το πρώτο, ε, το πρώτο achievement το ανοίγει η τρόφη άμα κάνεις τον αντίπαλό σου να πει I quit σε ένα I quit match. Οπότε όπως καταλαβαίνετε από αυτό, το WWE 13 θα έχει I quit matches, δηλαδή ε, το I quit όπως ξέρετε είναι ένα match που ε, no DQ, no count out, τίποτα, είναι no holds barred ουσιαστικά, no holds barred, συγγνώμη. Και σε αυτό πρέπει να αναγκάσει τον αντίπαλό να πει I quit, ώστε να παρτιθεί και εσύ να νικήσεις. Ε, αυτό το match δεν νομίζω να υπήρξε σε άλλο WWE game εκτό αν είμαι λανθασμένο και υπήρχε σε κάποια από τα παλιά που εγώ δεν ασχολούμουν ίσω. Αλλά κάνει την εμφάνισή του στο WW13 και είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένο για αυτό το παιχνίδι. Ε, Μόλι το έμαθα, ήθελα να είναι το I quit match μέσα γιατί στην πραγματικότητα υπάρχουν I quit matches, δηλαδή δεν μπορεί να έχει το Inferno match στο WW13 που έχουμε να δούμε Inferno match από την Attitude Era και να μην έχει το I quit match. Ε, που νομίζω είχαμε και πέρυσι ή πρόπερσι με Δεμής και Σίνα αλλά τέλος πάντων ε, μεγάλο πράγμα να έχεις όλα τα μάτια στο παιχνίδι από την, ε, από την κανονική τηλεόραση ή από την TV στο WWE που υπάρχουν και στην πραγματικότητα ε, τέλος πάντων θέλω να μου γράψετε στα comment τι πιστεύετε εσεί για το iQuit Match φυσικά δεν ξέρουμε πληροφορίες ακόμα δεν ξέρουμε ούτε πως θα είναι το match ούτε πως θα λες iQuit αν θα είναι σαν το submission δεν νομίζω θα έχει κάποιον τρόπο, ας πούμε, μπορεί να σκεφτείτε τι I quit match. Εγώ δεν θέλω ποτέ να πω I quit, δεν θα πω ποτέ. Δεν ξέρουμε πώς θα δουλεύει, δεν είναι 100% σίγουρο πώς θα υπάρχει στο παιχνίδι. Το τονίζω αυτό, δεν είναι 100% σίγουρο. Ε, αλλά ναι, πολύ πιθανό να είναι. Περνάμε λοιπόν τώρα στο άλλο achievement που μιλούσα και είναι για το Universe Mode. Έλεγε συγκεκριμένα, ε, κάνε ένα πρόμο στο Universe Mode για να ανοίξει αυτό το achievement. Το Universe Mode είναι το πιο σημαντικό ίσως mode μετά το Ad Era Mode αυτό το χρόνο. Γιατί δεν έχουμε μάθει καμία πληροφορία για το Universe Mode, μόνο τις πληροφορίες που μάθαμε από τα Achievements. Ε, ναι, οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το Achievement που λέω τώρα, δηλαδή να κάνουμε ένα promo στο WWE Universe. Ε, θα μπορούμε να κάνουμε promos για μάτσεις γιατί στο Universe του WWE 12 δεν μπορούσαμε να φτιάξουμε cutscenes εμεί, όπω το story mode, αλλά γινόντουσαν μόνε του σε κάποια remarkable match ή σε κάποια match που ήταν για ζώνη, ξέρω εγώ, ή κάποια τακτή με διέλυε μεταξύ τη, ή γινόταν κάποιο alliance και φτιαχνόταν μια ομάδα, κάποια τέτοια. Όχι πολλά cutscenes αρκετά, αλλά κάποια γινόντουσαν συνέχεια και συνέχεια και συνέχεια και κατά τουσε βαρετό. Στο so WWE 13 δεν θα είναι έτσι από ό,τι φαίνεται. Θα μπορεί ε, ίσω να φτιάξει και δικά σου feud. Που σε αυτά τα feud θα γίνονται και κάποια πρόμο μέχρι το συγκεκριμένο match των δύο αντιπάλων. Μ' αρέσει πάρα πολύ το universe. Ασχολήθηκα στο WWE 12 αρκετά. Ε, και ακόμα ασχολούμαι. Παίζω ακόμα μέχρι να βγει το WWE 13. Ε, ναι, μου αρέσει πάρα πολύ το universe και είναι σίγουρο πως θα είναι το mode που θα παίξω ίσως και το περισσότερο από όλα Επίσης να πω πως αυτό που θα ήθελα πάρα πολύ για το WW13, δεν ξέρω όμως αν θα γίνει, να έχεις ξεχωριστά save στο WW Universe. Να εξηγήσω ακριβώς τι εννοώ. Ε, εννοώ πως να φτιάξεις ένα save, στο οποίο save ας πούμε θα χειρίζεσαι μόνο ένα superstar. Εσύ θα το κάνεις το μυαλό σου, θέλεις μόνο ένα. Το CM Punk για παράδειγμα. Και θα κάνεις άλλο save που δεν θα έχει καμία σχέση με το πρώτο σου. Θα κάνεις ένα δεύτερο που θα παίζει με όλου Superstar και διάφορα τέτοια. Θέλω δηλαδή να μπορεί να κάνεις διαφορετικά save. Ε, Όπω για παράδειγμα σε ένα game, α πούμε, για παράδειγμα, α πούμε, το Infamous, μπορεί να ξεκινήσει ένα νέο game, ρε παιδί μου, και να ξεκινήσει από την αρχή το παιχνίδι, όχι να μείνει από εκεί που έχει μείνει στο παλιό save. Αυτό εννοώ. Ε, ελπίζω να το καταλάβατε. Τώρα, α περάσω στο επόμενο achievement. Το οποίο επόμενο achievement ε, έλεγε φτιάξε τη δική σου ζώνη το Create a Championship Mode. Δηλαδή θα μπορούμε φέτος να φτιάξουμε τη δική μας championship, τη δική μας ζώνη. Όπως είναι η WWE ZONE, η World Heavyweight, Intercontinental, USA, European και το καθεξής. Αυτό το mode υπήρχε στα παλιά WWE Games, αν δεν κάνω λάθος υπήρχε στο WWE 2009. Ή στο 2009 ή στο 2008, υπήρχε σε ένα από τα δύο. Ε, δεν έκανα την εμφανισή της σε πολλά WWE Games, ειδικά κυρίως ήταν στην πρώτη γενιά παιχνιδιών, πριν δηλαδή PS3 ακόμα και Xbox 360. Xbox 360 υπήρχε, PS3 ακόμα όχι. Ε, και αυτό μου αρέσει που θα μπορούμε να φτιάξουμε τη δική μας ζώνη, ελπίζω τη δική μας ζώνη να μπορούμε να τη βάλουμε και στο Universe ως επίσημη ζώνη, ας πούμε να βγάλουμε τη World Heavyweight και να βάλουμε τη δική μας, θα μ' άρεσε να το δω αυτό πολλά μα... μάθαμε από τα achievements και μου αρέσουν αυτά τα τρία ειδικά που είπα είναι τα καλύτερα. Ε, τώρα ας περάσουμε στο Special Guest Referee Mode που και εκεί έμαθα κάποιες ε, συγκεκριμένες συγκεκριμένε πληροφορίες για το μέτρο που σας είχα πει ότι θα ανάλογα μα κάνεις καλά ή κακά τη δουλειά σου. Αν αυτό το μέτρο λοιπόν θα γεμίζει και θα αδειάσει, δεν θα γίνεται κόκκινο και μπλε ή κάτι τέτοιο, ας πούμε αν αδειάσει θα βγει ο Τζον Λερονάιτιους και θα σε διώξει από το ring, θα βάλει ένα κανονικό referee. Αν όμω γεμίσει το μπαρ, θα μπορεί να βοηθάς κάποιον από του άλλου συνεχώ. Δηλαδή, θα μπορεί να κάνει φίνσερ σε έναν από του δύο superstars, ίσω και συνέχεια. Δεν είναι σίγουρο, μπορεί το μπαρ να αδειάζει. Ε, όμω, αν γεμίσει, θα έχει κάποια έξτρα, ξέρω εγώ, κάποιε έξτρα ικανότητε. Επίση, να πω πω τα submission, ακόμη και αν δεν παρετηθεί ο άλλο, το breaking point δηλαδή δεν γεμίσει, εσύ θα μπορεί να πει ότι ε, παρετείται. Ίσως αυτό να είναι και ένα από τα προνόμια του να γεμίσει την μπάρα ε, καλού διατητή. Δεν ξέρω, περισσότερες πληροφορίες του Special Guest θα βγουν και στα επόμενα επεισόδια. Ήταν λίγες αυτές τις πληροφορίες, δεν μάθαμε πολλά. Ε, αν να βγει και νέο gameplay. Ε, εντάξει, αυτό ήταν λοιπόν το έκτο επεισόδιο της σειράς μου, το 13, ελληνικά νέα. Ε, ελπίζω να σας άρεσε και αυτό το επεισόδιο. Αν σας άρεσε, κάντε like στο βίντεο. Κάνοντας like δείχνετε ότι σα αρέσει η δουλειά μου και Μ' αρέσει και εμένα να βλέπω like γιατί έτσι ξέρω πως απέδωσε όλη η δουλειά που έκανα και σας άρεσε τελικά το βίντεο. Κάντε comment, οπωσδήποτε κάντε comment, θέλω να μάθω τους γνώμες σας για όλα αυτά που είπα. Κάντε subscribe στο κανάλι μας Wrestling News DR, ε, για να μην χάσετε τα επόμενα βίντεο μας. Επίσης κάντε like στα facebook μας, ε, τα δικά μου θα είναι από κάτω γιατί αυτό είναι δικό μου βίντεο. Ό,τι ερωτήσεις θέλετε στο facebook μου και στο twitter, τα links θα είναι στο description. Ε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είδατε αυτό το βίντεο, like, comment, subscribe όπως σας είπα, αυτό ήταν το έκτο επεισόδιο, είμαι ο Reaper, show off!